Σάντμπεργκ, 1-2 με τον Στυλιανόπουλο, θα κάνει το σουτ. Θα έρθει ο Μαύρος, θα σουτάρει στη συμφωνή του από τον κεφαλιά από τον Έστερ Χάζη και θα μπλοκάρει ο Κατσιαούνης. Τζιφόπουλος στο φάουλ. Πιμπισίδης, δύο φορές κερδίσει από τον Καραγκεζόπουλο. Απέτυχε ο Γιώργα Μλής και παραλίγο τον γκολ από τον Χατζόγλου. Κάνει την μπάλα από τον Πιμπισίδη. Βγαίνει ο Σαβίδης. Τρέχει ο Γιωργαμλής, γυρίζει στον Πιμπισίδη, πλασάρει ο Πιμπισίδη, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και είναι το γκολ για τον Άρη στην ξαφνική αυτή αντεπίθεση στο 51ο λεπτό, στη φάση που ξαναβλέπουμε και ξανά Δίντσικος. Εστερχάζει μέσα στην περιοχή, μαρκάρει ο Οικονομίδης και ο διαιτητής καταλογίζει πέναλτι. Στη φάση που ξαναβλέπουμε, ο Εστερχάζη που πήρε την μπάλα από τον Δίντσικο μπήκε μέσα στην περιοχή. Μάρκαρε ο νεαρός Οικονομίδης. Έριξε κάτω τον Εστερχάζη. Το πέναλτι καταλογίστηκε από τον κύριο Μιχαηλίδη στο 66ο λεπτό. Εκτελεστής του πέναλτι ο Μαύρος. Και με τον γκολ αυτό ισοφαρίζει στο 67ο λεπτό. Στο φάουλ ο Εστερχάζη. Ο Μαύρος θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα μέσα σε ένα αχνηδιασμό της άμυνας του Άρη. Από το φάουλ του Εστερχάζη στη φάση που ξαναβλέπουμε, ο Μαύρος που είχε πλασαριστεί μεταξύ των αμυνωμένων την έσπρωξε με τα πόδια του, με τα μπούτια του στα δίχτυα για να κάνει έτσι στο 71ο λεπτό το ΑΕΚ Άρης 2-1. Μπαλής. Έκοψε ο Σαβίδης προς στιγμήν από τον Καραγκιοζόπουλο. Ο Χατζής που βγαίνει σαν έξω αριστερά. Γίνεται η σέντρα κεφαλιά του Μαύρου. Μπάλα στα δίχτυα. Ένα ακόμα γκολ από τον σημερινό σκόρερ της ΑΕΚ. Το σκορ γίνεται 3-0 στη φάση που ξαναβλέπουμε και που σημειώθηκε στο 82ο λεπτό. Χατζής, Καραγκιοζόπουλος, Πιάς, Σάντμπεργκ, σουτάρι, αποκρούει ο Κατσιαούνης, κεφαλιά από τον Εστερχάζη, δοκάρι, διώχνει ο Χατζιουανίδη σε μια πάση που θα ξαναδούμε, εντυπωσιακή και που κατέληξε με το δοκάρι που είχε ο Εστερχάζη. Μαύρος. Και το δυνατό σουτ φεύγει out.